Τζοντζογουλού, πριόρτι, ράμπλ, θρες, εμμεφ, Κάρθους, Λοκ. Ναι! Πάρα πολύ τα μας περνάει σχεδόν σε όλους. Όλα πέρα, όλα τίποτα να έχουμε. Πολύ ωραία χούτσα. Πάμε στον προφ, χόμπλες, καλησπέρα, πάμε. Το way management είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χάνονται πάρα πολλά. Έλα, 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 Βασίλη, κούρασες. Έλα, έλα. Έλα Βασίλη, έλα. Αυτό είναι draft, Κάνεις εμπασίδι. Βασκάπτους λόγκ λοιπόν στο Greek Legends, επιτέλους, το 13 έπαμε θα επιστρέψει, επιστρέφει. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Patch Notes 14.7. Ε, αυτό είναι ένα patch πριν το MSI με βάση τις φήμες, θα δούμε βέβαια κατά πόσο ισχύουν αυτές ε, Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει, ε, όχι τόσο relevant για το φορά το competitive, νομίζω ίσως για το solo και όλα γι' αυτό με μικροαλλαγές πάνω σε αυτό. Ε, Α περάσουμε πρώτα το τη Scarner. Όσοι δεν το έχετε δει, εγώ έχω κάνει κιόλα και το voice over στο trailer του το επίσημο κανάλι του League of Legends. Θα το βάλω από εδώ πέρα πάνω δεξιά από την αριστερά, να το δείτε κιόλα και αυτό. Όπου φαίνονται ωραίε αλλαγέ για το φορά Junk και το Pro Scarner. Ε, θα δούμε, νιώθω ότι θέλει κάποια συγκεκριμένα adjustments ή κάποια buff στο Scarner για να γίνει η κοπέλα Viable τουλάχιστον. Αλλά θα το τεστάρουμε και θα δούμε νομίζω πολλά περισσότερα για αυτό το Champion. Πάμε μετά, και okay, κάτι με το, shop, κάτι με το... Direct 9 όπου στο 14.9 ουσιαστικά θέλουν να τελειώσουν το support τελείως Οκ, okay. μικροπράγματα αυτό, βασικά είναι κυρίως για όσους έχουν πίσω από κάποιο laptop πολύ παλιό ή κάποιο PC πάρα πολύ παλιό Λοιπόν, περνάμε στα Champion όπου έχουμε την Camille πρώτα όπου τα συγκεκριμένα buff γίνανε για να υποφελήσουν σε QGW το Top Camille θεωρώ ότι το Top Camille είναι ένα Champion όπως έλεγα και στο stream μου όπου... Hm. Θα το θέσω πολύ απλά. Το Camille στο top lane για να κάνει τη δουλειά που κάνει ο TF θέλει 13.000 gold. Ο TF το κάνει αυτό με, με static και rapid fire cannon. Δηλαδή είτε πιέζει ο side lane, είτε παίζει, είτε βασικά είναι αυτό πιέζει ο side και μετά εμφανίζεται εφ, εφ, στο map. Γι' αυτό το πράγμα ο TF θέλει 9.000 gold. 8.000 gold με 9. Η Camille για να κάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα θέλει 14. Αλλά αυτό όπω καταλαβαίνετε για την competitive είναι τεράστια διαφορά. Ναι, οκ, okay, ωραία τα buffs τα οποία έχουν κάνει εδώ πέρα γι' αυτό. Θεωρώ θεωρώ είναι πολύ μακριά βέβαια από την αληθή. Ο μόνο τρόπο να δω καμίλ είναι σε τίποτα composition όπου θα έχουμε τα λίγια mid, την γκάλιο mid και θα παίζουν για να δώσουν την gold στην καμίλ. Αυτό. Και σε counter matchup. Μόνο. Άρα μαγίζουν αρχίζουν να κάνουν blind. Τίποτα όρκη, σάιν είναι ομάδε, αλλά υπάρχουν πολύ καλύτερα blind αυτή τη στιγμή όπω Κασάντε και Ρεξάι. Το Nerf είναι κυρίω για το support καμίλ και το level το οποίο παίρνει και το damage Extra το οποίο παίρνει από εκεί αυτό το Renerf, αλλά το support καμίλη έχει φάει μπαύ λίγο με αυτά εδώ πέρα τα, τα, τα Buffs και στο Η ώρα, ε, αδιάφορα λόγη τελείως, τίποτα φοβερό, δεν βλέπω καν τον λόγο που η ώρα θεωρούσαν ότι είναι δυνατή, προχωράμε. Γκάλιο, ωραία, στο προηγούμενο patch είπα ότι το Γκάλιο, παίξτε Γκάλιο και ότι είναι καλό για τα σχετικά. Ε, ίσως λίγο έξω. Για το φράγμα δυναμική του Γκάλιο, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό startup το προηγούμενο πάτ, δηλαδή μια αρχή για θα ακολουθήσει τώρα όπου αυτό που κάνουν είναι ότι δίνουν AP ratio και εδώ παραπανήσιο το οποίο βέβαια δεν είναι κάτι φοβερό γιατί δεν θεωρώ ότι θα πηγαίνει full AP ο Γκάλιο και θα είναι κάτι σε semi tank αλλά το φοβερό είναι αυτό εδώ που του δώσανε το ναι τα resistance το οποίο είναι 100 AP συν 4% extra ουσιαστικά κάτι το οποίο σίγουρα τον κάνει πολύ πιο τάκι. και αυτό το anti-mage thing θα το έχει θεωρώ ότι σε draft όπως Καμίλη με κάνει jungler και carry το planer ο Γκάλιο μπορεί, να παιχτεί ναι, μεν μπορεί να το ένα λίγο base damage εδώ, αλλά τα resist είναι πολύ σημαντικό εδώ πέρα. σω ξανακοιτάξουν να κάνουν revert την αλλαγή που κάνανε στο προηγούμενο patch που τον ερφάραν το passive, επειδή και καλά μπορεί να το έχει πιο γρήγορα. Άρα αυτό είναι ένα θέμα για να δώσω και το damage πίσω αυτό το κομμάτι. Θεωρώ βέβαια ότι τώρα, τώρα όντω είναι σε καλό στέλιο Κάλιο. Περνάμε στην Karma, όπου για κάποιον λένε εδώ W root duration decreased. Μάλλον κάποιο typo είναι, φαντάζομαι. Γιατί όπω βλέπετε, το duration W ανέβηκε και το 4K game, άρα έχει ανέβει όντω. Και ανέβηκε και το μάντρα ε. Η Karma λοιπόν στο Competitive παίζει αυτή τη στιγμή μόνο με το Malignant και τα full AP build όπω βλέπετε και σχετικά. Θεωρώ ότι είναι μεν το Rock Cube μπορεί να φαγενεύσει το προηγούμενο patch για την Karma, αλλά ότι υπάρχει το competitive viable build με την κάρμα να πηγαίνει full tank, full tank, sorry, full support build. Δηλαδή, Redemption, Story, New York και τέτοια. Και Karma είναι το καλύτερο pair του Olaf, ο οποίο ακολουθεί αργότερα και γενικά είναι ένα πολύ καλό pair και για το Zinjao και για τα Hyper Carry AD όπω Jinx, αφίλου και τα σχετικά. Πολύ καλό buff για το support. Ακόμα καλύτερο για το mid που η Karma σίγουρα παραμένει στο μύτο στο καλύτερο τη ρόλο. Και θεωρώ ότι το παίζει την Ελλάδα πολλέ φορέ competitive, που σε κάθε game πάνε ακριβώ το ίδιο build. Πρέπει λοιπόν με τον Κάιν, ο οποίο. Okay. Νομίζω ότι κάποια στιγμή ο Κάιν γενικά θα καταλήξει να είναι προ, για να ξέρετε. Σε κάποιο shift του meta όμω που θα μπορεί να παχτεί και Rust και Assassin, γιατί έχει φάει πάρα πολλά πάνω από τα buffs. Δεν θέλω ότι αυτό θα είναι το patch βέβαια. Κάποια στιγμή όμω όντω θα εμφανιστεί. Λουξ, ε, Lux, η οποία πήρε πολλές, πολύ, πολύ ωραίε αλλαγέ. Σκεφτείτε η πάση παλιότερα όταν η Lux ήταν ε, καλή. Ήταν ε, ε, στο 30% το CNAP ratio αυτό ανά τα χρόνια και πάει στο 20% και τώρα ξαναπήγε στο 30% ουσιαστικά με αυτό το συγκεκριμένο patch όπου αν μπλαϊντάρει στα λίκια, αν μπλαϊντάρει σαν, αν μπλαϊντάρει στέρα, τέτοια πήγε στο mid που δύσκολο να το κάνεις, ιδιαίτερα την Άννη ε, το είναι μια πολύ καλή απάντηση, αλλά γενικότερα το κομπέτι θεωρώ ότι έχει πολύ περιορισμένο play ίσως έχει να κάνει ανάλογα και με το level το οποίο παίζεται, αν παίζεται στο leg, αν παίζεται στο lck, depends Σίγουρα είναι buff για το support looks, αλλά το Zack Zack το είναι το ίδιο patch, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα εμφανίσει αυτό το looks Caitlyn. Για το mid το περιμένω λίγο περισσότερο σε κάποια Windows, σε κάποια έτσι βαριά Counter Draft Match. Τώρα, που βέβαια να μου πεις, Θα πρέπει οι άλλοι να είναι πάρα πολύ μιλοί και να μην έχουν πολύ CC και να μην έχουν engage. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Νάμι, ε, η οποία τρώει nerf σε ό,τι φορά το EP στο W εδώ πέρα, αλλά buff στο heal, nerf βέβαια στο bounce, στο fall off, αλλά buff ουσιαστικά στο πόσο το 100% παίρνει 100 EP. Όπου 100 EP, εντάξει, ζωρίζει λίγο να βγάλει να θέλει κάποια, ε, levels και κάποια items όμως στο Mandate, όπως καταλαβαίνετε. Και Nerf το φέρει το Magic Dama του ε και μαζί σχετικά με το Nerf και το Imperial Mandate νομίζω χάνει πολύ περισσότερο power ε, το Lee αυτή τη στιγμή. Νάσους, ξεχασμένο, ένα pick που είναι καλό σε solo queue, στο competitive δεν μπορεί να βρει play πέρα από όταν παίχτηκε σαν counter στην καλή, όταν ήταν μετά. Μόνο αν γυρίσουμε σε ένα, σε πολύ αργό League of Legends, στον Άωσα έχει value, στο solo queue γενικότερα free stack είναι. Ιδιαίτερα αν βρείτε αντίπαλο απέναντι στο top lane, ο οποίο δεν πολύ πιέζει και όλες και έχει κανένα διάφορο champion, αλλά μέχρι εκεί. Όλαφ, ε, λοιπόν, μπορεί να είναι καλέ οι που υπάρχουν εδώ πέρα για τον Όλαφ Jungle. Το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι πήγε 100 μάνα στο Raw, by the way. Θα δούμε κατά πόσο θα τον επηρεάσει αυτό, βέβαια. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Όλαφ λοιπόν είναι ένα champion το οποίο θέλει gold, θέλει και XP. Τίποτα από τα δύο τα παίρνω στο jungle. Επίση και πέρα. Δηλαδή δεν μπορώ να παίξω Olaf jungle χωρί να έχω Serafin ή Karma στο mid. Αυτά τα δύο πράγματα είναι πιο σημαντικά. Το Karma το οποίο σχολιάσαμε πριν με το Full Support Bill, με Moonstone redemption και τέτοια μπορεί να παίχτει με τον Olaf jungle, αλλά μόνο έτσι. Δεν μπορεί να παίχτει αλλιώ θεωρώ. Αυτά τα buff βέβαια επηρεάζουν και τον Olaf στο top. Όπου ίσω λόγω εκείνα είναι και μερικά nerφα που πάψει η Mana τη φορά το trade, αλλά ποτέ δεν έχει βγει καμάτ από αυτά. Ε, τι περισσότερε φορέ είναι ψηλό even. Ε, εντάξει, να βρει σε κανένα βαρύ counter match από την OK, sure. Αυτό θεωρώ για τον Olaf Jungle. Σίγουρα θα δοκιμαστεί. Κατά πόσο θα είναι viable, θα δούμε. Είναι καλέ αλλαγέ για τον damage του. Γιατί το Q κάνει το βασικό μέρο του clear στο jungle. Από εκεί και πέρα, so beat, το Δοκιμάστε στο jungle και εσεί να μου πείτε. Θεωρώ ότι το καλύτερο pair όντω είναι καλά πάντω στο mid. Ε, Rexine. Ουσιαστικά το Fury το οποίο στα κάνει πολύ γρήγορα. Άρα το στα μετά παίρνει heal. Αυτό μειώνεται εδώ. Το Fury που παίρνει στο Minion και όπως και το heal το οποίο, το παίρνει. Ε, still good, θεωρώ ότι οι πρέπει να δοκιμάσουν περισσότερα hard counter match από τις Rek'Sai δηλαδή να παίξουν Ναρ περισσότερο, ντάριο περισσότερο, Όλαφ περισσότερο και το pick δεν θα είναι τόσο, δυνατό δυνατός νομίζουν Μία από τις πιο ύποπτες αλλαγές του patch δεν καταλαβαίνω γιατί μας ενοχλούσε η REL στο jungle όπου πρακτικά τη βγάζουν τελείως από αυτό ε, τις κάνουν remove τα πάντα, τις κάνουν remove ε, το Q damage, κάνω το W damage, το E, τα πάντα σχεδόν από ότι τα σχεδόν, τα πάντα όλα από τη RL, άρα δεν θα παίζετε jungle, μη παίξετε RL jungle, έφαγε full remove τα πάντα και το πρόβλημά μου είναι, το πρόβλημά μου, το ερώτημά μου είναι γιατί μα ενοχλούσε η Ρελ. Γιατί δεν μα ενοχλεί ο Μαουκάκη και η Τζουάνι που παίζει τα τελευταία τρία χρόνια στο jungle, μα ενοχλεί η Ρέλ, το οποίο είναι τουλάχιστον πιο σκύλι από τα άλλα δύο. Αν κοιτάξει και η Τζουάνι κάποιο σκύλο, ο Mokai, εντάξει, φίλε, ξέρω εγώ, πέντε βασικά πράγματα έχει. Γιατί μα ενοχλεί η ρελ δεν καταλαβαίνω κύριε Φρικ. Επειδή εσύ φτάσατε χά με το Maokai, δεν φταίει η REL. Αλφα. Show beat. Ε, σένα, ουσιαστικά σου λέει ότι είτε έχει support item, είτε έχει εφαρμάρει, θα έχει το ίδιο chance για τα minion drop. Που εμένα αυτό μου λέει βλέποντα competitive, ότι οκ, okay, εντάξει. Απλά θα το παίζω farming το σένα πλέον, δεν θα το παίζω με το σε με το support item γιατί έπαιζα support item για να έχει νόημα για να παίρνω παραπάνω souls, άρα πάνω gold άρα κάπως να κάνω outvalue value το λύσιο αντιπαλών μου αφού αυτό δεν υπάρχει γιατί να παίξω support σε ένα δεν βλέπω νόημα να παίξω support σε ένα, για να παίρνω τα ίδια gold και, με, και, μετά να παίρνω να κάνω την τράπεζα με το support item οι οποία στο ίδιο patch τρώει nerf mm. Mm. Μάλλον μόνο farming ξένα θα επικρατήσει πλέον, έκτος να βγει κάποιο τρελό vibration με το, σε ένα support και θα υπάρχουν άλλους που θα παίζετε σε ένα support εφόσον το AD το οποίο θα έχει πάρει να βγάζει κάποιο πρακτικό value από αυτό αλλά νιώθω ότι πάνε ξένε beat. Smolder δεν θα τον επαναφέρουν αυτά τα buffs, irrelevant, άλλα πράγματα πρέπει να κάνουν, τα συζητήσαμε και όλες όταν έφαγε τον nerf και ήταν dead ως Molder, προχωράμε dead champion. Σώνα, ε, λοιπόν ένα champion το οποίο λόγω και είναι πολύ καλό το τελευταίο διάστημα, τελευταίο διάστημα, τελευταία χρόνια, όταν παίζει να το λύσει ένα το είχαν δοκιμάσει. Πάνω στο λύσει ήταν καλό. Η παίχτη ήταν willing να μάθουν σώνα. Όταν παίζονταν το Zeri Yumi ήταν εξίσου καλό γιατί δεν έκανε outscale την, τη Yumi. Γιατί γενικά η σώνα με τα ξαναλέω πια στο Θεό. Ούτε το, το παίζανε. Και το rebuff ουσιαστικά. Ε, βέβαια εδώ πέρα στο Dama στο Renewal το rebuff στο Heal ε, μπάφο το φορά AP ratio. Ε, Όπω και, και, στο base damage από την passive. Όπω και εδώ πέρα στο Epsilon για το MS. Ε, Θεωρώ σαν φεντάνικο στο οποίο πρέπει να παιχτεί η σόνα. Δηλαδή είτε πάνω σε Λούλου, πάνω σε Νάμι, πάνω σε Σωράκα, δεν νομίζω βέβαια, αλλά δηλαδή, τέλο πάντων και πάνω σε Σωράκα βέβαια την παίζωνα, όπω και πάνω σε Γιούμι. Τώρα θα παιχτεί ή όχι το beat. Καλά, βέβαια το σώνα έχει πλέη και έχει χώρο στο παιχνίδι. Είναι δύσκολο βέβαια το να κάπως να συνδυάζει, να παίξει σόνα με όλα αυτά. Βόλμπερ. Ουσιαστικά με αυτό το nerf το οποίο χάνει στο cooldown είναι ένα nerf το οποίο είναι 20 δευτερόλεπτα plus ένα παραθυράκι πιο γρήγορα η τρίτη ulti που θα κάνει μέχρι να φτάσει level 2 να σου το πω έτσι δηλαδή ε, φτάνεις σε level 6, κάνεις μια ulti, παίρνεις το cooldown ε, μετά ξανά σου ξανάρχεται έρχεται ulti, ξανά πάνω σε αυτό το cooldown και πάει πρακτικά σε αυτό χάνεις 2 ulti μετά 20 δευτερόλεπτα κάτω κάτω κάτω, κάτω ε, πάνω που δώσανε βασικά εκεί ε, και crit only increase volume attack damage instead of ability ναι, οκ, okay. κανείς κανεί νομίζω ότι παίζει. Ίσως για, το, ίσως για το Thunder Sky είναι αυτή η περιαλλαγή ε, στο Volibear. Ναι, για το Sander Sky είναι αυτή η περιαλλαγή, φαντάζομαι έτσι. Ναι, αυτό λέει ακριβώ. We're moving, ναι, bringing. Ναι, οκ, okay. αυτό ακριβώ λένε. Όπου εκεί πέρα έρχονταν πάρα πολύ μπέρση damage ήταν για το Sander Sky. Ε, δεν το θεωρώ backfix, έτσι. Mm. Ναι, οκ, okay. δεν το θεωρούν ακριβώ. Άρα είναι νεύ, ξεκάθαρο. Είναι πάρα πολύ huge. Ε, Silas, το οποίο θα μπορεί να παίχνει jungle. Ε, κατά πόσο θα είναι τρελά viable. Είναι πολύ τρελά, να σου πω την Ποτέ δεν τρελάθηκα όταν ξαναπεζόταν ο Silas στο jungle. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ situational. Πλάσω ότι σίγουρα θα έχει κάποια παραθυράκια στο οποίο θα μπορεί να παιχτεί ε, Ω μεγάλο counter αν το αντίπαλο team έχει πάρα πολλά ulti δηλαδή η δεύτερη rotation jungle από red side ή blue side αν το άλλο team έχει δείξει τα πάντα σχεδόν μόνο έτσι θα παιχτεί ως άερα στο competitive στο solid θα είναι πάρα πολύ fun σα το λέω 100% το clear δεν ξέρω πώ θα είναι με, αυτό, με αυτή την αλλαγή βέβαια θα πρέπει να το δοκιμάσουμε ε, ζακ ζακ κάτω και άλλο burst κάτω από το ζακ ζακ όπου συνδυαστικά και με το mandate και με όλα αυτά είναι καλό το nerf ε, το οποίο δέχεται γιατί είναι και το 10 base damage εδώ όπως και το 1% target του max HP εδώ. Plus, α, plus ότι είναι και το cooldown, αλλά χαλάζουν, χαλάζουν, πάρα πολύ και τα windows των trades. Okay. Bloodshock ακόμα να τα AD support, νομίζω η Senna και η Ask λένε με όλα αυτά τα νεύση τα έχουν δεχτεί, ειδικά η Senna και όλες που δεν μπορεί να παίζετε πλέον με support item. 2% κάτω, κάτω για το mandate, μαζί με το Zack μαζί με, το... με τις συνάμη, πέφτει κάτω πολύ δυναμική έτσι ε, αυτόν τον support. Static 200 goal πάνω. Λοιπόν, το static λοιπόν όπως έχετε παρατηρήσει παίζονταν πάρα πολύ competitive και θα παιχτεί ακόμα. Κυρίως γιατί είναι ένα item το οποίο σου δίνει wave clear, το πιο σημαντικό πράγμα στο competitive, γενικά wave control είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο competitive, α τα πιο σημαντικά. Ε, wave clear και πάρα πολύ καλά stats. Okay. Αυτό λοιπόν έκανε 2.700, ήταν 300 gold κάτω το Kraken. Και το Kraken έχει την ιδιαιτερότητα ότι για να βγάλει value passive του Kraken θα πρέπει να βράχει το ίδιο target και το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο στους competitive και σε αυτό το επίπεδο γιατί δεν είμαστε σε ένα μεταπίτι το οποίο είναι protect the president ID να βαράνε ένα στόχο μόνο και that's it. Ε, γι' αυτό το static ήταν πάντα πιο flexible. Τώρα λοιπόν με αυτά 200 gold ε, nerf που ουσιαστικά και κάνει πιο πάνω μ, και πάλι το static θα υπηρεσεί γιατί και πάλι είναι τον gold πιο κάτω το Kraken αλλά θεωρώ ότι υπάρχει θα θυμηθούν ότι α, σε μερικά games όλους μπορούν να βάλουν μόνο ένα target με το Kraken άρα γιατί να παίξω static. Όπω η jinx για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα που πηγαίναν όλοι με την jinx και μου βγάζανε cracking, χωρί λόγο α πούμε και νόημα. Η jinx δεν το χρειάζεται το clear, το είχε μόνη τη με το, με, το, με το μεγάλο με γκάν. Για πιο ακριβώ το λόγο να, να πρέπει να παίξουμε στάτη και jinx. Όπω και άλλα τσάμι το οποίο θα μπορούσαν να το πάνε σε αυτό το κομμάτι. Αυτό θεωρώ. Και το Atlas, ουσιαστικά αυτή η αλλαγή στο, στο TLDR είναι το Double Support Item το οποίο ερχόταν. Όσοι ειδικά όσοι παίζανε Senna, που έπαιρνε μετά το, AD, ο Tam Kent και καλά μαζί με Senna ενώδοντα και αυτό το Support Item και βγάζει και αυτό το Gold από εκεί. Άρα τώρα σου λέει ότι σου αλλάζουμε τελείω τα numbers αυτό. Εδώ θα να δω λίγο για το Patch notes του Freak όταν τον βάσει να καταλάβω ακριβώ τι λεπτομέρειε του Patch και μπορούμε να το συζητήσουμε σε κάποιο στρεμάκι τη συγκεκριμένη αλλαγή. Γιατί και εγώ. Είμαι σίγουρο τι γίνεται, γιατί σου λέω εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ότι ότι το threshold των minions είναι 20 minions σε 5 λεπτά και εδώ το κάνει 20 minions divide by number of support items of your team in 5 minutes. this update applies to all support items. Εδώ σου λέει επειδή όσο περισσότερα support item έχει, θα γίνεται λιγότερο αυτό. Άρα θα τρως πιο γρήγορα το penalty. Και αυτό ακριβώ σου λέει εντάξει, δεν χρειάζομαστε κανένα τέτοιο. Άρα πρακτικά σου λέει ότι άμα θέλετε να κάνετε το σκηνικό με τα support item, πουλήστε το ένα και απλά μείνετε μέσα στο team. Ok, cool. RAM changes. Μιλάω. Quick play update. Δεν παίζουμε quick play. Α, ah, back fixes δεν τσέκαρα καθόλου. E, στο οποίο βέβαια τώρα πρέπει να είναι πάρα πολλά. Άρα άντε να, τα, άντε Το οποίο ναι, το μη διέφυγε τελείω για να τα τσικάρω. Ναι, ναι. Πο, πόσα back fixes έχει κάθε patch. Είχε, είχε back μπα, το Spears Ogin. Ναι, Horn, Επίση το όρμα πρέπει να του δώσουν πράγματα, αλλά τέλο πάντων να του δώσουν updates να έχει. Οκ, okay, θα τσεκάρω και με υπάρχει κάτι σημαντικό, θα ξαναενημερώσω, θα ξαναεπανέλθω. Και γιανούργια σκηνάκια, τα οποία ήταν για την πρώτη απειλή, τα οποία απλά έχουν, είναι η αλήθεια. Ειδικά το, Ειδικά το όρμα αυτό πέρα το σκην είναι όντω ωραίο. Αυτά. Αυτό λοιπόν είναι και το patch note. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Bye.